Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα βράδυ 19 Ιανουαρίου του 2015 μας χωρίζουν μόνο 6 ημέρες πριν από την τελική αναμέτρηση, μια εκλογική αναμέτρηση που αφορά σε μεγάλο βαθμό το μέλλον και την προοπτική της χώρας. Βλέπετε, όσο περνούν οι μέρες, διαπιστώνουμε ένα μεγάλο πολιτικό κενό που υπάρχει σε αυτήν την σύντομη προεκλογική περίοδο, η οποία δυστυχώς για ακόμη μια φορά δεν έχει καθόλου μα καθόλου ποιοτικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει ανοίξει ένας πλούσιος διάλογος, στον οποίο να συμμετέχουν οι πολίτες για μέσα από αυτόν τον διάλογο να επιλέξουν τους ανθρώπους που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στη Νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 25ης του Γενάρη του 2015. Εμείς, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας και μέσα από την εκπομπή Αφυπνήσεις, θα είμαστε καθημερινά μαζί μέχρι και την Παρασκευή αλλά και το βράδυ της Κυριακής, όπου θα σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τη ροή των αποτελεσμάτων σε επίπεδο κομμάτων και τις σταυροδοσίες με τα στοιχεία που θα μας δίνονται, το τονίζω για ακόμη μια φορά, επίσημα πλέον από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Όμως, ας έρθουμε στο στούντιο της τηλεόρασης Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάζουμε τον απόψινό προσκεκλημένο που είναι ο υποψήφιος βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη, ο κύριος Γιάννης Παπακοσταντίνου. Κύριε Παπακοσταντίνου, καλησπέρα και σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε θετικά στο κάλεσμα της τηλεόρασης Μακεδονίας. Καλησπέρα σας, είναι δική μου η τιμή και χαρά που είμαι μαζί σας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάνετε εκπομπές επίπεδου και είμαι σίγουρος ότι θα συντελέσει τα μέγιστα στον πολιτικό προβληματισμό εν ώψη πράγματι των κρισίμων εκλογών που έρχονται. Και εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και να ξεκινήσω. Πήρατε μια δύσκολη απόφαση να κατέλθετε υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά και αυτή είναι πολύ σύντομη η προεκλογική περίοδος και ίσως δεν μπορείτε κι εσείς να δώσετε τον εαυτό σας στην κυριολεξία, να έρθετε σε επαφή με τους πολίτες για να ανοίξετε ένα διάλογο και να τύχετε της ευρύτερης αποδοχής των πολιτών. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, ισχύει για όλους τους υποψηφίους αυτό. Αυτές ήταν οι συνθήκες στις οποίες εκτελήχθηκε το προεκλογικό σκηνικό. Διαλύθηκε η Βουλή, αν θέλετε να το πούμε ξαφνικά, μετά την αδυναμία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Και βέβαια, σύμφωνα με τις συνταγματικές προθεσμίες, έπρεπε να γίνουν άμεσα εκλογές. Άρα λοιπόν οι προθεσμίες ήταν εκ του συντάγματος ασφικτικές. Και εν πάση περιπτώσει, καλώς που ήταν και ασφικτικές, σε εισαγωγικά το καλώς, για το λόγο ότι εκκρεμεί μπροστά μας μια διαπραγμάτευση. Μια σκληρή διαπραγμάτευση για την λήξη του μνημονίου, για την τελευταία αξιολόγηση των μνημονιακών υποχρεώσεων, του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, να φύγει η Ελλάδα από αυτό που λέμε μνημόνιο και μνημονιακές υποχρεώσεις και να μπούμε στην επόμενη φάση, στη νέα εποχή, στο να προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ελλάδα ένα κανονικό κράτος, στο οποίο τον πρώτο λόγο θα έχει η ανάπτυξη και η ευημερία όπως όλα τα σύγχρονα δυτικά ευρωπαϊκά κράτη. Ναι, θα το κουβεντιάζουμε αυτό που είπατε, να κάνουμε την χώρα μας ένα κανονικό κράτος. Υπάρχουν προβλήματα, αυτό είναι σίγουρο. Θα επανέλθουμε. Πείτε μου, πόσο αρνητικά λειτουργεί η απόφαση του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος λειτουργήσε ως ένα βαθμό διασπαστικά να ανακοινώσει ένα νέο πολιτικό φορέα, το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, το οποίο ουσιαστικά στηρίζεται από ψηφοφόρους οι οποίοι μέχρι πρότινος άνοικαν στο ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, και σήμερα ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, με τη μόνη διαφορά ότι θα στηρίξουν τον κύριο Παπανδρέου. Καταλαβαίνετε για τους εξηγημένους λόγους. Η Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ μάλλον, που είναι η κοιτίδα της Δημοκρατικής Παράταξης, το ΠΑΣΟΚ το οποίο εκφράζει συμβολικά και ουσιαστικά και κυριολεκτικά τη Δημοκρατική Παράταξη από το 1974 και μετά και που αποτελεί τη συνέχεια του κεντροαριστερού χώρου. Αυτό που γνώρισε η Ελλάδα ως κεντροαριστερά από τις συστάσεις του ελληνικού κράτους και μετά. Αυτό το υπεύθυνο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, λοιπόν, το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και με βάση αυτό παίρνει τις αποφάσεις, δυστυχώς είναι πολύ κατακαιρματισμένο. Έχουμε τους συντρόφους και φίλους οι οποίοι προέρχονται, είναι σάρκα και τσαρκός του ΠΑΣΟ και της Δημοκρατικής Παράταξης, οι οποίοι πράγματι επέλεξαν να είναι με τον Γιώργο του Παπανδρέου, ο οποίος ζήτησε να κάνει ένα κόμμα χωρίς τις θέσεις τις προγραμματικές τις οποίες τουλάχιστον άκουσα να διαφοροποιείται σε τίποτα από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι γνωστό. Συμφωνούμε σε αυτό ακριβώς έτσι όπως τα λέτε.
παρουσιάζει τις θέσεις που έχετε και εσείς σαν πολιτικός χώρος. Άρα λοιπόν, όπως και ο πρόεδρος μας ανέφερε, είναι μάλλον ένα προσωπικό καπρίτσιο, ας πούμε, μιας προσωπικής επιβεβαίωσης, στην οποία οθήθηκε από κάποιους φίλους και συντρόφους και ίσως δεν εκτιμήθηκαν καλά τα πράγματα έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Εμείς με τους φίλους και συντρόφους δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Αγωνιζόμαστε στο ίδιο μετερίζει. Εκτιμούμε ότι θα έχουν μια υπεύθυνη συμβολή στην άσκηση της πολιτικής της επόμενης μέρας. Και εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάντοτε την αισιοδοξία ότι το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη θα ξαναβρεθεί στην κοιτίδα από όπου ξεκίνησε με όλους τους προοδευτικούς δημοκράτες πολίτες. Υπήρχε μία αίσθηση όταν ακόμα από την αρχή, την ημέρα που ανακοίνωσε ο κύριος Παπαδρέου την ίδρυση του νέου φορέα, ότι δεν θα συγκρουστείτε και θα κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Αλλά από ό,τι βλέπουμε μέρα με τη μέρα, οι τόνοι ανεβαίνουν και από την πλευρά του κυρίου Παπαδρέου αλλά και από την πλευρά του κυρίου Βενιζέλου. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια μιας στρατηγικής, γιατί διαπιστώνεται μέσα από τις μετρήσεις ότι κάτι κακό συμβαίνει, κάτι αρνητικό όσον αφορά την παρουσία σας στην εκλογή? Όχι, προσωπικά εγώ σε όσα πάνελ συμμετείχα δεν είχα κάποιο πρόβλημα με τους συντρόφους που υποστηρίζουν, εν πάση περιπτώσει, το Δικησό. Ούτε νομίζω ότι έχουμε πολλώσει την κατάσταση. Ναι, απλώς σήμερα, ο πρόεδρός μας, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, όταν καλείται και προκαλείται να απαντήσει σε ορισμένα πράγματα, απαντά. Ας πούμε, στο γεγονός που ακούστηκε ότι ενετράπη ο κύριος Παπανδρέου από τον Βενιζέλο, απάντησε ότι αν ήταν έτσι, δεν τον είχε προτείνει βεβαίως ο κύριος Παπανδρέος πρωθυπουργός στην μεταβατική φάση πριν την κυβέρνηση του Παπαδήμου. Άκουγα σήμερα από τα αθηνικά ραδιόφωνα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία κατηγορούν τον κύριο Παπαδρέου ότι λειτουργήσε καθαρά διασπαστικά. Και αυτό το άκουγα σε μια στρατηγική ταυτόχρονα, ας πούμε έτσι, διαχρονικά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό βέβαια είναι μια πολιτική συγκυρία. Πείτε μου κάτι, γιατί πρέπει να επιλέξει σήμερα ο πολίτης, οι πολίτες να σας στηρίξουν εκ νέου, τη στιγμή που γνωρίζουν οι πάντες ότι μεγάλο μερίδιο ευθυνών που η χώρα μας έφτασε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα, ανεξάρτητα αν εσείς από την πλευρά σας είπατε πριν από λίγο ότι να ξαναχτίσουμε τη χώρα, φέρει το ΠΑΣΟΚ μέσα από την διαχρονική διακυβέρνησή του. Και δεν μένω μόνο στον κύριο Παπαδρέου ή στον κύριο Βενιζέλο, να πάω λίγο πιο πέρα στον κύριο Σιμίτη, γιατί ουσιαστικά από εκεί ξεκινάει και το μεγάλο κακό και η καταστροφική πορεία της χώρας. Και γιατί πρέπει να σας στηρίξουν οι πολίτες, γνωρίζοντας πάντα βέβαια ότι στην καθημερινότητα και δηλαδή στην πολιτική ηθική, αυτοί που δημιουργήσαν το πρόβλημα δεν νομιμοποιούνται να μιλούν για επίλυσή του. Κύριε Παπαδόπουλε, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Σαφώς, και να διαφωνήσω για τον εξής λόγο, ότι οι ευθύνες τις οποίες αποδίδεται στο ΠΑΣΟΚ είναι ευθύνες οι οποίες δεν το αναλογούν σε τέτοιο βαθμό. Αν πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε στη δημιουργία των ελλειμμάτων, στη δημιουργία αυτής της κακής οικονομικής κατάστασης με ένα βαθμό Α εις το πολλαπλούν είναι η καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι την πενταετία της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή της χώρας έχει διπλασιαστεί ο δημόσιος τομέας. Έχουν φτάσει τα ελλείμματα στα ύψη και, εν πάση περιπτώσει, ενώ ο κ. Σιμίτης παρέδωσε κάποιο έλλειμμα σε πολύ μικρό μονοψήφιο αριθμό της τάξης του 2-3%, το παρέδωσε 12,5% και μάλιστα αποκρύπτοντας ακόμα και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας την πραγματικότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο κλήθηκε να ανασυγκροτήσει τη χώρα από το 2009 και μετά. Πλήρωσε δυστυχώς την απαιτούμενη, απαραίτητη οικονομική πολιτική την οποία έπρεπε να εφαρμόσει στα πλαίσια της στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Διότι όταν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εν πάση περιπτώσει η Τρόικα και ό,τι αυτοί εκπροσωπούν, στηρίζουν την ελληνική οικονομία, θα πρέπει να έχουν κάποια ανταλλάγματα βεβαίως ότι η εξυγίαση αυτής της ελληνικής οικονομίας θα πιάσει τόπο. Ότι δίνονται αυτά τα λεφτά δηλαδή, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα η λειτουργία της Ευρωζώνης και η Ελλάδα να παραμείνει ένα ισότιμο και ομότιμο μέλος των κρατών χωρών της Ευρωζώνης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, νομίζω ότι, για να έρθω στην αναφορά σας περί του Κώστα Σιμίτη, η διακυβέρνηση της χώρας από τον Κώστα Σιμίτη ήταν μια ευτυχή συγκυρία για τη χώρα, διότι ακριβώς τότε τέθηκαν οι βάσεις για τον εξυγχρονισμό του κράτους. Τότε διαπιστώθηκε για πρώτη φορά ότι αυτό το μοντέλο του καταναλωτισμού, αυτό το μοντέλο όπου ανάπτυξη σήμαινε καταναλωτισμός, αυτό το μοντέλο όπου η αναδιανομή του εισοδήματος ήταν ένας στόχος, χωρίς όμως να μπορούμε να προσδιορίσουμε πώς θα παράγουμε τον πλούτο. Αυτά λοιπόν όλα τότε προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά επί Κώστα Σιμίτη και τότε τέθηκαν οι βάσεις για να γίνουν και να πάρθουν εκείνες οι αποφάσεις και να γίνουν εκείνες οι απαραίτητες δομές, ώστε το κράτος να εξυγχρονιστεί, ώστε να λειτουργεί ορθολογικά, ώστε ενδεχομένως να απαλλαγεί το κράτος από κάποια βάρη που είχαν ένα μισθολογικό κόστος. Και θεωρώ ότι η πρώτη ανάσα εισαγωγικά που πήρε το ΠΑΣΟΚ στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας για τη χώρα ήταν η εποχή του Σιμίτη. Γιατί
το έχω ξαναπεί άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το ιστορικό πλεονέκτημα ότι είναι αυτό το οποίο αφουγκράτει την κοινωνία και τον Παλμότες σε κάθε ιστορική διαδρομή. Να σας βάλω όμως πάρουμε... μια ναι, παρένθεση, να ανοίξω μια παρένθεση, επειδή είπατε κάτι για τον κύριο Σιμίτη και δυστυχώς οφείλω να αντικρούσω και να σας παρουσιάσω μια άλλη εικόνα. Επί ημερών διακυβέρνηση τη χώρα από τον κύριο Σιμίτη, θα θυμίσετε καλά, κύριε Παπακοσταντίνου, ότι οι Έλληνες πολίτες ως διαμαγείας μάθαν να διαβάζουν τα πορτοκαλί φύλλα των εφημερίδων των Αθηναϊκών που αφορούσαν το χρηματιστήριο. Ο κύριος Σιμίτης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μίλησε ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, επενδύσεις στο χρηματιστήριο, αλλά παράλληλα η Ελλάδα, όσο αφορά τον παραγωγικό της οστό, ο ιστός αυτός είχε γκρεμιστεί τελείως και είχαμε γίνει αυτό που είπατε πολύ εύστοχα, μια χώρα που κατανάλωνε υπέρμετρα χωρίς να έχει ένα παραγωγικό ιστό. Δηλαδή, περάσαμε σε μια φάση αποπαραγωποίησης. Αυτό από μόνο του μας αδυνάτιζε σαν χώρα, σαν οικονομία. Γιατί λοιπόν ο κύριος Σιμίτης έπραξε τομές, όταν ο κύριος Σιμίτης ήταν αυτός ο οποίος με μεγάλη πολιτική μανία επιζητούσε να κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν η χώρα δεν ήταν έτοιμη καν για Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι ότι δεν τους θέλαμε, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Αλλά το ζήτημα είναι αυτό, είναι παλιό. Νομίζω δυστυχώς πάλι θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν πειράζει, διαφωνώ. Είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Το είναι, ξέρω, δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες νομίζω ότι ήταν ένα κάφημα για τη χώρα μας. Θα μπορούσαν κατάλληλα αξιοποιούμενοι να δώσουν μια πρόσθετη αξία και ένα πλεονέκτημα σε οικονομικό επίπεδο πάρα πολύ μεγάλο. Δυστυχώς όμως αυτή η πενταετία του Καραμαλή, αντί να σταθεί αργώς αυτή την προσπάθεια, αντί να γίνει εκμετάλλευση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των Ολυμπιακών έργων με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε την ανάπτυξη του τουρισμού, ακόμα και του αθλητικού τουρισμού, δεν έγινε τίποτα σε αυτό, αλλά εγκαταλείφθηκαν τα Ολυμπιακά έργα. Τα χρόνια στον κύριο Καραμαλή, με άλλα λόγια, άσχετα αν η εικόνα ήταν μια αυτός εικόνα. Αυτό κυβερνούσε, εν πάση περιπτώσει, από εντάξει, το 4 μέχρι το 9. Ο εκάστοτε κυβερνήτη χρεώνεται. Αλλά ουδέποτε ο κύριο Σιμίτης είπε επενδύστε στο χρηματιστήριο. Το είπε. Αυτό που είπε ο κύριο Σιμίτης είναι ότι έχουμε ένα χρηματιστήριο το οποίο ήταν ανθυρό τότε. Άλλωστε και ο κύριος Καραμαλής είχε προτρέψει την επένδυση στο χρηματιστήριο και, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος μιλούσε για θωρακισμένη οικονομία όταν ήδη τα κύματα της Goldman Sachs και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης χτυπούσαν την πόρτα μας, όχι μόνο την πόρτα μας, χτυπούσαν την Ελλάδα πανταχώθεν. Ωραία. Δεν προσθέσω, είχε αντιληφθεί τι γινόταν. Να προσθέσω σε αυτό το κομμάτι ότι δεν φταίει μόνο το ΠΑΣΟΚ, φταίει λιγότερο το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ διαδέχτηκε μια συγκεκριμένη πολιτική που οδήγησε σε μια καταστροφική πορεία τη χώρα. Διαχειρίστηκε αυτή να μερίδιο ευθυνών αναλογεί και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αν γυρίσω πίσω σίγουρα το αναλογεί ακόμη από τον ημερών του αείμνηστου Ανδρέα Παπαδρέου. Αυτό, συγγνώμη να σας διακόψω, γιατί ανοίξτε την παρένθεση εκεί που ήθελα να συνεχίσω. Ναι. Ότι δηλαδή ο πρόεδρος, ο αρχηγός και το σύμβολο του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επένδυσε στην εθνική ενότητα, ήταν αυτός ο οποίος ολοκλήρωσε την ελληνική κοινωνία και ουσιαστικά και πολιτικά και θεσμικά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά την κοινωνία του ενός τρίτου την έκανε κοινωνία των τριών τρίτων. Αυτό που λέμε ότι έδωσε ψωμί στον κόσμο, το έκανε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος απεκατέστησε με την παροχή χρημάτων τότε τις αδικίες και τον αποκλεισμό των μη εθνικοφρόνων από το κράτος. Ναι, ξέρετε όμως. Τότε ήταν αναγκαίες οι συνθήκες να γίνει αυτό. Τότε μπορούσαν να ζήσουν το κράτη με έλλειμμα. Είχε το θάρρος, είχε και την υπερηφάνεια να δηλώνει και να λέει mea culpa. Δυστυχώς, Όχι σε αυτό το θέμα. Οι μετέπειτα κυβερνήτες και πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν αυτό το θάρρος, ούτε αυτή την ηθική διάσταση να το κάνουν και δεν το πράξανε ποτέ. Ας έρθουμε όμως σε αυτό το κομμάτι, σε αυτήν την χύτρα, ας μου επιτραπεί έκφραση, των ευθυνών που αναλογεί στην πολιτική ζωή, συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ, λιγότερο το ΠΑΣΟΚ, το διαχωρίζω ποσοτικά, περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα όμως, ήταν δυσανάλογο. Δηλαδή, η πτώση των εκλογικών ποσοστών και η πολιτική απαξίωση του ΠΑΣΟΚ δυστυχώς ήταν δυσανάλογη με το μερίδιο ευθύνη. Ναι, γιατί το είπατε πολύ εύστοχα προηγουμένως, ότι ο δημοκρατικός κόσμος, ο δημοκρατικός χώρος έχει διαφορετικά στάνταρ, διαφορετικές απαιτήσεις και πολύ εύκολα διαφοροποιείται από αυτό που βλέπει. Ενώ η απέναντι πλευρά, ο συντηρητικός κόσμος, αυτός είναι προσιλωμένος σε μια άλλη διαδικασία και δύσκολα φεύγει από εκεί. Είναι η πικρία του κόσμου και είναι δικαιολογημένη εμπόλεις και το συναντούμε όπου μιλάμε. Η πικρία του κόσμου ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν ο παράγοντας δημοκρατικής σταθερότητας, ήταν αυτό που θεμελίωσε το κοινωνικό κράτος. Το ΠΑΣΟΚ απ' την άλλη ήταν αυτό το οποίο αναγκάστηκε να πάρει τα επώδυνα μέτρα. Ωραία. Αυτή ήταν η πικρία που δεν συγχώρησε ο κόσμος, γιατί το έχει συνδέσει με το κοινωνικό κράτος το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Εγώ επιμένω, δεν αφαιρώ τις ευθύνες. Οι ευθύνες βαραίνουν το ΠΑΣΟΚ, βαραίνουν και τη Νέα Δημοκρατία, περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό άνοιξε τη διαδρομή μιας αναγεννητικής, ανασυγκροτικής πορείας της ελληνικής ζωής, της χώρας μας μετά τη μεταπολίτευση. Δηλαδή, σήμερα η χώρα ακόμα ζει, είναι μια νεαρά κυρία η Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση. Δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα να αρχίζει να παγιατεύει, που λένε και κάποιοι παλιοί. Μεγάλη ηλικία. Πείτε μου, γιατί πρέπει να σας επιλέξει ο κόσμος και να σας στηρίξει τη στιγμή που επί ημερών των μνημονίων
όταν ακόμα ο κύριος Παπαδρέου επιλέγοντας το ακριτικό Καστελόριζο με βάση και ενός συμβολισμού μας έβαλε στα δίχτυα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στα μνημόνια, η ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη, οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.600.000, έχουμε μια σειρά αυτοκτονιών που για πολλούς βέβαια βάζουν ένα ερωτηματικό αν είναι απόρρια της κρίσης, έχουμε ένα πληθυσμό πάνω από 3 εκατομμύρια κάτω από τα όρια της πτώχειας και έχουμε πάρα πολλά. Γιατί πρέπει να σας επιλέξει, θα τα λύσετε στο επόμενο διάστημα αυτά? Δυστυχώς κύριε Παπαδόπουλε, κανείς δεν ευτυχίζει για τις αποφάσεις που αναγκάστηκε να πάρει το ΠΑΣΟΚ στην αρχή μόνο του, αργότερα με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια άλλαξε άρδιν. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Από εκεί που η Νέα Δημοκρατία κατηγορούσε αυτές τις επώδυνες αποφάσεις και εμφανιζόταν ως ο σωτήρας, ο οποίος θα έκανε μια επαναδιαπραγμάτευση κατάργηση του μνημονίου, όπως έλεγε, ήρθε να συμπληρώσει την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και, εν πάση περιπτώσει, να τεθεί υπό την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αφού βέβαια το ΠΑΣΟΚ είχε πετύχει και το κούρημα του δημοσίου χρέους κατά 180 δις ή 65% του ΕΠ, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο κούρημα που έγινε ποτέ στην ιστορία. Δυστυχώς λοιπόν αναγκαστήκαμε να πάρουμε αυτές τις επώδυνες αποφάσεις, τις οποίες κανένας δεν τις πήρε εύκολα, δεν τις πήρε ευχάριστα, τις πήρε με πόνο ψυχής. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Σήμερα έχουν αντιστραφεί όλα τα νούμερα. Δεν έχουμε τα ελλείμματα τα οποία έχουμε. Έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Έχουμε τους πρώτους δείκτες ανάπτυξης. Έχουμε μια στοιχειώδη έστω, αλλά πάντως υπαρκτή μείωση της ανεργίας. Και έχουμε εκείνα τα σημάδια ότι η οικονομία ανακάμπτει. Βέβαια, όλα αυτά τα σημάδια θα είχαν γίνει περισσότερο ορατά και δεν θα συσκοτιζότανε από αυτό που έγινε από τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο ή, εν πάση περιπτώσει, λίγο πριν, με την άνοδο των spreads, με την ανασφάλεια, με το γεγονός ότι άρχισε μια εκροή των καταθέσεων πάλι. Όλα αυτά όμως έγιναν διότι έχουμε ένα κόμμα από την άλλη πλευρά, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμφανίζεται πολύγλωσσος, ο οποίος εμφανίζεται με διάφορες τάσεις και συνιστώσεις. Και ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην επίσημη πολιτική του, την οποία δεν τη διέψευσε κανείς μέχρι τώρα, τον κύριο Τόλιο δεν τον διέψευσε κανείς όταν μίλησε για αναγκαστικό δανεισμό, θέτουν και τέτοια θέματα. Δηλαδή, θέματα αναγκαστικής απαλωτρίωσης των καταθέσεων, δεν έχει πει σε τι ύψος ή οτιδήποτε, είπε απλώς ότι θα αντικατασταθούν με έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Δηλαδή, ένας αναγκαστικός δανεισμός του δημοσίου από τους καταθέτες. Υπάρχουν αυτές οι απόψεις. Μένει να τα δούμε στην πράξη. Βεβαίως, μένει να τα δούμε στην πράξη. Όπως υπάρχει και η άποψη για τη μονομερή καταγγελία του μνημονίου. Άρα λοιπόν, δεν θα έχουμε τον οδικό χάρτη που έχουμε σήμερα. Δεν θα έχουμε το τέλος της αξιολόγησης. Δεν θα έχουμε την προληπτική γραμμή πίστωσης που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μαξιλαράκι, το οποίο θα υπάρχει για την περίπτωση που η Ελλάδα κάτι πάει στραβά όταν βγει στις αγορές. Σας θυμίζω ότι βγήκε στις αγορές επιτυχώς τον Μάιο. Ναι, εντάξει, γιατί βγήκε και τα ποσά που βγήκε δεν προσδιορίζουν και μια δυναμική ότι κάτι έγινε. Να έρθω όμως να σας απαντήσω σε αυτό που θέσατε και στην κριτική που ασκήσατε στο ΣΥΡΙΖΑ με μια απλή παρατήρηση την οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί ήθελαν να έχουν ανάμιξη, πολιτική ανάμιξη και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό στα εσωτερικά της χώρας μας. Απαξιώνοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ανεξάρτητη, εντός εισαγωγικών ανεξάρτητη, γιατί αν ήμασταν δεν θα δεχόμασταν τοποτηρητές και δεν θα δεχόμασταν μνημόνια. Και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι οι Γερμανοί αναθεωρούν άρδιν και έρχουν και επαναπροσδιορίζονται με τις τάσεις όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μάλλον ο νικητής των εκλογών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και επαναπροσδιορίζουν και τις τάσεις τους αφορά στις συγκεκριμένες πολιτικές. Τι έγινε και άλλαξε όλο αυτό το διάστημα? Φοβούνται μήπως όλα αυτά που δήλωνε από την πλευρά του κύριο Τσίπρας θα κάνει πράξη και τελικά η κρίση, η οποία θα χτυπήσει βέβαια τη χώρα αν προχωρήσουμε και παρθούν όλα αυτά τα αρνητικά τα οποία παρουσιάζαν για τη χώρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θα πλήξει περισσότερο τη Γερμανία και τις άλλες χώρες οι οποίες δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι ελεύθερη χώρα, αλλά να είναι πάντοτε ένα πειραματόζωο? Καταρχήν, εγώ δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι τόσο τραγικά ή, εν πάση περιπτώσει, επιβολεύονται όλη την Ελλάδα, την οποία τη θέλουν μια εξαρτημένη χώρα. Και γιατί να το κάνουν αυτό άλλωστε για την Ελλάδα? Είπατε ότι υπάρχουν οι διεθνείς τοποτηρητές, οι οποίοι μας θέλουν εξαρτημένους και γι' αυτό επιβλήθησαν τα μνημόνια. Σας θυμίζω ότι μνημόνια έχουν και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, έτσι. Έχει η Πορτογαλία, έχει η Ισπανία, έχει η Ιρλανδία, έχει η Κύπρος, η οποία προσπάθησε στην αρχή και αυτή να μην μπει στα μνημόνια. Με τραγικό τρόπο όμως επανήλθε πίσω. Με το και έτσι με συμβολικό θέλω, τρόπο. Δεν θέλει ότι βάλαμε στα μνημόνια, κύριε Παπαδόπουλε. Μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Όχι, μπορούσε όταν, να κάνει, αλλά η Κύπρος τη βάλαμε το έτσι γιατί έχει πλούτο. Όταν είδε. Μα δεν έγινε έτσι όμως. Όταν η Κύπρος είπε ότι δεν θα μπούμε στο μνημόνιο και άρχισαν οι ουρές έξω από τις τράπεζες γιατί κατάλαβαν ότι δεν θα χρηματοδοτεί η οικονομία της Κύπρου, τότε αναγκαστικά η Κύπρος κατάλαβε ότι αυτή είναι η μόνη λύση.
Δυστυχώς, κύριε Παπαδόπουλε, δεν λέω ότι έχουμε να κάνουμε με χώρες οι οποίες είναι αγγελικά πλασμένες ή οι οποίες θέλουν το καλό μας. Είναι χώρες οι οποίες επιδιώκουν τα συμφέροντά τους με σκληρό τρόπο και μάλιστα είναι συντηρητικές χώρες. Δηλαδή, δεν ανήκουν στον πυρήνα των σοσιαλδημοκρατικών χωρών, έτσι. Έχουμε να κάνουμε με συντηρητικές διακυβερνήσεις και με αυτούς πρέπει να διαπραγματευτούμε. Η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή και έγινε σκληρή διαπραγμάτευση. Ιδιαίτερα με Υπουργό Οικονομικών τον Βαγγέλη του Βενιζέλου, αλλά και αργότερα. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Έχουμε να κάνουμε με χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό του χρέους μας, το οποίο είναι κρατικό, είναι απέναντι σε εταίρους και φίλους της αυτής της οικογένειας δηλαδή. Και δεν είναι ιδιωτικό το χρέος. Το χρέος είναι μόνο 13% στις αγορές. Το υπόλοιπο είναι κρατικό χρέος. Δηλαδή το έχουν οι θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έχουν τα κράτη. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι λογοδοτούν στους πολίτες τους για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να πείσουν τους δικούς τους πολίτες ότι το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται για την Ελλάδα είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο θα εντάξει την χώρα, την Ελλάδα, στο πλαίσιο της Ευρωζώνης σε μια κανονικότητα. Διαφορετικά δεν μπορούν να πιστούν οι πολίτες τους για να ψηφίσουν τις δικές τους πολιτικές στήριξης στην Ελλάδα. Να μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι στηρίχθηκε η ελληνική οικονομία από τους εταίρους. Δεν στηρίχθηκε, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί είναι αυτό που είπε ο κύριος Δραγασάκης. Είπε προχθές ο κύριος Δραγασάκης ότι όλα αυτά είναι μια παγίδα την οποία μας έχουν ρίξει εδώ και πολλά χρόνια και την οποία δυστυχώς έχουμε υπηρέτες που την υπηρετούν στο εσωτερικό της χώρας και δανειζόμαστε για να πληρώνουμε παλιά δάνεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ανάπτυξη εμείς. Το ξέρω πολύ καλά. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι όσο αφορά ότι οι πολίτες των άλλων κρατών, των άλλων χωρών, θα πρέπει να δείχνουν ανοχή απέναντι στην Ελλάδα. Θα πρέπει να δικαιολογηθούν οι ηγεσίες. Θα πρέπει να μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικογένεια η οποία δεν έχει σαν σκοπό να αναδείξει το pater familias που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Γερμανία και να λειτουργεί με αυταρχισμούς. Και το κάτω-κάτω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιστεί ότι η Ευρώπη είναι η κόρη της Ελλάδος ιστορικά και θα πρέπει να προσέξει πολύ. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και ρομαντικά. Όχι, και δεν είναι ρομαντικά. Χρήσιμα, αλλά πλην όμως δεν δουλεύει έτσι το διεθνές σκηνικό. Και ιδίως με συντηρητικές κυβερνήσεις. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει η Ευρώπη να είναι μια Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης. Μα δεν είναι αυτό εδώ, σημαίνει. Μια Ευρώπη των συμφερόντων. Δεν έχουμε όμως Ευρώπη των λαών. Ακριβώς αυτό σημαίνει μια πολιτική διαπραγμάτευση. Διότι η ΟΚ όταν ιδρύθηκε ήταν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλευα, η ΕΚΑΧ και η ΕΚΑΕ Ατομικής Ενέργειας, οι οποίες είχαν στη βάση της ολοκλήρωσής τους την οικονομία. Ναι, ποια δηλαδή, είναι η διαπραγμάτευση, ήρθατε στο διατάφτο. Ο σκοπός τους ήταν να ενώσουν τις οικονομίες. Ποιοι είναι οι πολιτικοί Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι έχουν το ανάστημα, έχουν τη γνώση, έχουν την ιστορία και πήγαν στο τραπέζι έχοντας όλα τα εφόδια στα χέρια τους και παρουσιάσανε, καθίσαν στο τραπέζι μαζί με τους ηγέτες, με την κυρία Μέρκελ, με τον κύριο Σόιμπλε, με τον κύριο Μπαρόζο, με όλους αυτούς τους Ευρωπαίους οι οποίοι κόπτονται και ράβονται για το καλό της Ευρώπης και παρουσιάσαν τα στοιχεία, τα δυναμικά χαρτιά που έχει η Ελλάδα, όταν στο εσωτερικό τους δεν έχουν μιλήσει ποτέ για το εσωτερικό πρόβλημα της Ελλάδος, δεν το έχουν λύσει γιατί αυτοί είναι οι υπεύθυνοι που το δημιουργήσανε. Και αυτό που είπατε εύστοχα, ότι εμείς ασχοληθήκαμε με τα ρουσφέτια και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν δεν δημιουργήσαμε. Δεν ασχοληθήκαμε με τα ρουσφέτια. Είπα ότι εμάς υπάρχει μια διανομή του πλούτου. Μπράβο. Όπου τώρα όμως ο πλούτος τελείωσε. Τώρα όταν αυτοί διαχειριστήκανε παλαιότερα τα περίφημα πακέτα Ντελόρ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και τα φτιάχνανε και τα οδηγούσαν στους υπεύθυνους. Και να μην ξεχνάμε βέβαια τη συμβολή του Πασόκ για αυτά τα πακέτα. Και, ευθύνες, έτσι. Και για την αντιπαραγμανάρτηση. Και τις ευθύνες. Όχι τις ευθύνες. Το δεύτερο πακέτο Ντελόρ, κύριε. Όχι το πακέτο. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα τίνος επίτευγμα ήταν. Το γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου επαναδιαπραγματεύτηκε την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, δηλαδή το γεγονός ότι υπήρξαν πρόσθετα πακέτα στήριξης, πέστε μου άλλο κράτος το οποίο να πήρε τα πακέτα στήριξης όσο η Ελλάδα. Τα αφορούσαν όλη τη χώρα και τα πήρε η Κρήτη. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όλη τη χώρα και τα πήρε η Κρήτη. Η ελληνική περιφέρεια έμεινε ο φτωχός συγγενής αυτών που δεν θέλανε και δυναμώσανε μια Αθήνα, την κάνανε ένα αθηνοκεντρικό κέντρο, ένα πριγκιπάτο το οποίο έχει από όλα σήμερα και μια ελληνική. Συγγνώμη, θυμάστε το μνημόνιο της εισόδου της χώρας στην ΟΚΕ του Παπανδρέου. Τα ξέρω πολύ καλά. Και εκείνο μνημόνιο. Να μην μιλάμε μόνο για το σημερινό μνημόνιο των επώδυνων οικονομικών μέτρων, να μιλάμε και για το μνημόνιο της επαναπαραγωγής της εισόδου πολύ της χώρας. Φιλικά, επιμένω σε κάποια πράγματα γιατί τα ξέρω, πολύ καλά γιατί γεννήθηκα μέσα στον χώρο του Πασόκ. Μεγάλωσα πολιτικά εκεί και το 1998 πήρα μια απόφαση κατά με απελευθερωτική και λειτουργική και αποχώρησα γιατί αυτό το Πασόκ δεν με εκπροσωπούσε. Είναι πολύ φυσιολογικό, το λέω, δεν κρύβομαι, δεν φίδομαι σε αυτό. Αλλά θέλω να μου πείτε, σήμερα η χώρα έχει τα ατού και την ισχυρή πολιτική και ηθική διαπραγματευτική δύναμη να καθίσει τα τραπέζια κάτω και να πει κύριε όχι, εμείς είμαστε αυτοί, έχουμε ξεφύγει από το στάδιο που λέει ότι ήμασταν απλά παρατηρητές και ήμασταν ένα κακό πείραμα ή ένας φτωχός συγγενής, έχουμε δώσει ρόλο στους πολίτες μας,
θα γίνουν δημιουργοί οι πολίτες μας, θα αρχίσουν να παράγουν και να στείλουν ένα παραγωγικό ιστό και ένα παραγωγικό μοντέλο και θα βγούμε σύντομα από την κρίση και θα ξεχάσουμε αυτό που λέγαμε παλιά. Επανάσταση ήταν το Πασόκ στην εξουσία, επανάσταση σήμερα είναι αριστερά στην εξουσία, αλλά η επανάσταση είναι σήμερα να δημιουργήσει, να κάνει στη χώρα σου μια παγκόσμια γαστρονομική, τουριστική και διατροφική δύναμη. Αυτό, έχουμε τη δυναμική αυτή, κύριε Παπακοσταντίνου. Μιλάμε με αυτούς τους όρους. Αυτό το οποίο λέει το Πασόκ για την επόμενη μέρα είναι ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια εθνική διαπραγματευτική ομάδα στην οποία καλέσαμε να μετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος με τόσο ευκολία λέει περί διαγραφή χρεών, περί καταγγελιών, περί τυπώματος χρήματος που υπόθηκε προχθές κάποια δις. Με αυτές τις ευκολίες λοιπόν τις οποίες μιλάει, τον καλέσαμε να έρθει να διαπραγματευτεί μαζί μας. Να μπει στην εθνική διαπραγματευτική ομάδα. Εν πάση περιπτώσει και μετά τις εκλογές, και παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αυτοδυναμία όπως φαίνεται τουλάχιστον. Τα πιθανά αποτελέσματα. Το Πασόκ είναι εκείνη η δύναμη, για να επανέλθω στην απάντηση του ερωτήματός σας, γιατί να ψηφίσουν οι πολίτες Πασόκ τώρα. Είναι εκείνη λοιπόν η δύναμη σταθερότητας, η οποία θα εγγυηθεί την ασφαλή ακριβώς πορεία της χώρας βάσει των διεθνών της υποχρεώσεων, αλλά και βάσει του οδικού χάρτη από εδώ και πέρα. Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω και φαντάζομαι ούτε οι πολίτες μπορούν να πιστέψουν. Το θα δούμε, θα διαπραγματευτούμε πιο δυναμικά ή, εν πάση περιπτώσει, θα τους φέρουμε σε τέτοια κατάσταση που να κάνουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αυτά που θέλουμε εμείς. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει απαλλαγεί κατά το πλείστον ή μάλλον από τα ελληνικά τοξικά λεγόμενα ομόλογα. Δηλαδή δεν εξαρτάται πλέον η οικονομία της όπως εξαρτόταν το 2010 από την ύπαρξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Οι τράπεζές τους δεν έχουν πρόβλημα με τα ελληνικά ομόλογα ώστε ενδεχομένως να φοβηθούν ότι θα πρέπει να υποχωρήσουν σε κάποια πράγματα στο διαπραγματευτικό πλαίσιο. Αυτό θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και να δούμε ποια είναι η ρεαλιστική πρόταση. Η ρεαλιστική πρόταση λοιπόν είναι μια προοδευτική συγκυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τη δημοκρατική παράταξη μέσα της ως ένα σημείο και ένα πόλο σταθερότητας και γι' αυτό το λόγο άλλωστε θα πρέπει το Πασόκ να καταστεί τρίτη δύναμη. Ποιος μπορεί, κύριε Παπαδόπουλε, να εμπιστευτεί λύσεις τύπου ποταμιού ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, όταν έχουμε τερόκλητα σχήματα μέσα στο ποτάμι, από τη μια μεριά έχουμε νεοφιλελεύθερους και μάλιστα σκληρούς νεοφιλελεύθερους και από την άλλη μεριά έχουμε τους λεγόμενους μεταρρυθμιστές ή κοινωνιστές. Ακόμα κι αν θα ήθελε κανείς να πει ή να προβλέψει ότι θα μπορούσε να είναι τρίτη δύναμη, ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία θα είναι η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως και με συγκυβέρνηση το ποτάμι, θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα παραμείνει, ότι δεν θα αποχωρήσουν στελέχη, είτε από την πλευρά του ποταμιού με την ετερόκλητη σύνθεση, είτε και του ΣΥΡΙΖΑ με την ετερόκλητη σύνθεση. Έχουμε την παράταξη του Προέδρου με τις τώρα πολύ πιο στρογγυλεμένες θέσεις και έχουμε και την παράταξη της αριστερής πλατφόρμας. Άρα λοιπόν, δεν βλέπετε την εξέλιξη του πολιτικού χώρου. Για να ολοκληρώσω αυτό. Άρα λοιπόν, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε μια πολιτική, οικονομική και κυβερνητική σταθερότητα που έχει ανάγκη τόπος. Μα δεν μπορεί και με εσάς, κύριε Παπαδόπουλε. Τελειώνω να πω ότι ο κόσμος δεν ήθελε αυτές τις εκλογές. Ήθελε να συνεχίσουμε. Αυτό έλεγαν οι δημοσκοπήσεις. Ήθελε αυτή την πορεία. Ήθελε να αποτινάξει απάνω του αυτό το ζυγό, αυτή την καθεστωτική νοοτροπία και αντίληψη που του επιβάλλανε και ότι έχει από πάνω του δεσμούς, δηλαδή και τον ποδοπατούν ανά πάση στιγμή και δεν νιώθει ελεύθερος. Αυτό καλλιεργούμε το θυμικό του λαού. Δηλαδή δεν καλλιεργούμε τα καλύτερα ένστικτα. Μισό λεπτό. Είπατε ότι το Πασόκ μπορεί να αποτελέσει και είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία είναι ο εγγυητής. Και ρωτώ απλά, βάζω ένα προβληματισμό. Το Πασόκ του 40% που σε λιγότερα από 2 χρόνια μέσα έχει πέσει στο 7%. Το Πασόκ που έχει απομείνει με πρόεδρο το Βενιζέλο, το οποίο από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα ξεπεράσει το 5% όσον αφορά την εκλογική του δύναμη. Εντάξει, την Κυριακή. Αυτά λέγαμε και στις ευρωεκλογές. Εντάξει, μπορεί να διαψευτούμε, να είναι 6, αλλά το θέμα είναι ότι από το 40 πέσαμε στο 6. Πώς μπορεί να αποτελεί τον εγγυητή μιας αναγεννητικής, ανασυγκροτικής πορείας της χώρας τη στιγμή που το συγκεκριμένο ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος στο εσωτερικό του έχει ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν τις παθογένειες τις οποίες μάλλον θέλετε να ξεχνάτε και αυτό νομίζω ότι συνειδητά. Και πρόσφατα, δεν θέλω να αναφέρω στον κύριο Τσοχατζόπουλο, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ο καθένα πληρώνει. Δεν νομίζω ότι είναι Πασόκ ο κύριο Τσοχατζόπουλο. Ο κύριο Τσοχατζόπουλο ήταν από τα ιστορικότερα στελέχη του Πασόκ. Είχε απομακρυνθεί από τον Πασόκ όμω πολλά χρόνια. Ο κύριο Μαντέλη όμω πρόσφατα βγήκε και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει τι μίζε γιατί θέλει να τύχει ευρωεκότερε μεταχείριση από τη δικαιοσύνη. Ο κύριο Τσουκάτο παλαιότερα, ο οποίο ήταν δεξί χέρι του κύριου Σιμίτη. Αν θέλετε να παρηθέσουμε και σκάλα τη Δημοκρατία, έχουμε τον Παπαγεωργόπουλο. Μα δεν παίρνει το ζήτημα με την ξεχνία. Μα η δημοκρατία μας είναι παντελώς αδιάφορη στην κουβέντα. Δεν είναι το θέμα η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ο πολιτικός χώρος, πώς μπορεί να αποτελεί μια αξιόπιστη λύση μέσα από ο όλα αυτά. Ο πολιτικός μας χώρος μετά από. Αυτά τα ξεχνάμε. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να ξεχάσει ο ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το 7% είναι ένα καθαρό Πασόκ.
Είναι ένα Πασόκ το οποίο δεν δεσμεύει, δεν έχει παντελώς είδους βαρύ, δεν έχει απολογηθεί για τίποτα από εδώ και πέρα. Πώς είναι ένας χώρος ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει από τέτοια πρόσωπα τα οποία το επιβάλλαν στο παρελθόν. Δεν στήριξε τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Σας το ξαναλέω και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που δεν μπορεί να αντιφυσβητήσει κανένας, ότι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έβγαινε με παντιέρα και πήρε τα ποσοστά τα οποία πήρε την επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου και τα Ζάπια, είναι αυτός ο οποίος προσχώρησε στην πολιτική του Πασόκ. Άρα λοιπόν η ασκούμενη οικονομική πολιτική που μας έφερε στην αντιστροφή του οικονομικού κλίματος είναι πολιτική Πασόκ. Είναι πολιτική Πασόκ. Ακριβώς. Αυτή είναι η πολιτική Πασόκ η οποία μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα. Όλοι ξέρετε το λένε, τι έλεγε, και το, ξέρετε τι έλεγε λένε, το Πασόκ παλιότερα. Ότι τελείωσαν για την Ελλάδα τα μνημόνια. Το ξέρετε τι έλεγε το Πασόκ παλιότερα και ήταν η σημαία και την οποία την κρατούσα στα χέρια μου και έβγαινα στους δρόμους. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Αυτό επιδιώκουμε. Σήμερα δεν έχουμε κάτι τέτοια. Αυτό θα σας θυμίσω τι είπε το 2009 η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη όταν αναλάβανε την Προεδρία της Δημοκρατίας ο κύριος Παπούλιας. Τον είπε ότι κύριε Πρόεδρε, έχουμε απολέσει μεγάλο μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Κανένα πολιτικό πρόσωπο μέχρι τις μέρες μας δεν βγήκε να διαψεύσει την κυρία Μπενάκη. Γιατί η κυρία Μπενάκη έλεγε αλήθειες. Μετά βέβαια της δώσαν μια θέση και ομαλοποιήθηκαν τα πάντα. Το γεγονός ότι απολέσαμε την εθνική μας μέρος εθνικής κυριαρχίας. Εγώ δεν αντιλέγω, ούτε ξεχνάω τον Γιώργο Παπανδρέου που το είπε αυτό, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα, διότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Διότι έπρεπε δυστυχώς με πόνο ψυχής να πάρθουν κάποια μέτρα τα οποία θα επιβαλόταν έξωθεν, προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή ροή χρηματοδότηση. Αυτά όμως τελείωσαν τώρα. Και θα τελείωνα εάν δεν είχαμε τις εκλογές. Θα τελείωνα 31 Δεκάτου του 2014. Πάμε για τέλος Φεβρουαρίου του 2015. Άρα λοιπόν μετά το τέλος Φεβρουαρίου του 2015 και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση που θα ολοκληρωθεί. Πάμε στο νέο στάδιο. Άρα πάμε στην προληπτική γραμμή πίστωσης και πάμε πλέον απεμπλεκόμενοι από τα μνημόνια και βγαίνουμε στις αγορές κανονικότητα. Κοιτάξτε, κύριε Παπαγουστάνη, θεωρώ ότι αυτά λίγο ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αν δεν καταφέρει μια ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα είναι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, να συμφωνήσω σε αυτό, ότι αυτό έχει ανάγκη η χώρα, συμφωνώ σε αυτό που είπατε, δεν καθίσει κάτω να δημιουργήσει ένα παραγωγικό μοντέλο πολύ ισχυρό, να αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες και τον πλούτο που έχει η χώρα για να μας βγάλει από την κρίση. Και σας είπα για παράδειγμα ότι νομίζω το τομέα τουρισμού και ο τομέα γαστρονομία είναι αυτά τα οποία μέσα σε δύο χρόνια μπορούν να μας κάνουν μια παγκόσμια δύναμη και να λύσουν τα προβλήματά μας. Πείτε μου έχουμε κάτι. Ανεξάρτητες πηγές και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα, έχουμε ακρογιαλιές, έχουμε χιλιόμετρα ακρογιαλιών. Και στη Δυτική Μακεδονία έχουμε τουρισμό, έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, έχουμε βιομηχανικό τουρισμό. Έχουμε τα πάντα τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Ναι, και ίσως γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και νέους ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα δυστυχώς έχουμε αποσπασματικότητα. Με μυαλά και με καινοτομία, με επιτάχυση και με ανταγωνιστικότητα. Πείτε μου ότι. Με ένα καινούργιο σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Ναι, το βράδυ της Κυριακής ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει την αυτοδυναμία, την πολυπόθητη αυτοδυναμία που θέλει. Αυτά τουλάχιστον είναι ορατά προς τα έξω, δεν θα βγει αυτοδύναμος, εκτός και αν οι πολίτες τελευταία στιγμή αλλάξουν άρδη και το στηρίξουν και θέλουν να το δώσουν την αυτοδυναμία, το θέλουν να δώσουν μια ισχυρή εντολή. Θα συνεργαστείτε την επομένη, αν σας ζητηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίσετε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Εφόσον υπάρχει η πολιτική βάση για τη συνεργασία, εφόσον δηλαδή το πολιτικό πλαίσιο είναι τέτοιο που μας επιτρέπει να συγκυβερνήσουμε, βεβαίως και θα το κάνουμε. Εφόσον δηλαδή υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπως υπήρξε με τη Νέα Δημοκρατία, άσχετα που η Νέα Δημοκρατία έκανε τα δικά της κατά διαστήματα, απέκλεινε και το Πασόκ ήταν εδώ προκειμένου να συγκρατήσει τη Νέα Δημοκρατία, σας θυμίζω το γεγονός ότι τέθηκε θέμα εκ νέου μειώσεως των μισθών και συντάξεων που το Πασόκ είπε όχι. Ναι, μισό λεπτό. Τέθηκε θέμα αλλαγής του ασφαλιστικού νόμου όσον αφορά τα όρια ηλικίας που πάλι το Πασόκ έβαλε βέτο. Ναι, θέλετε να σας πω κάτι που. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει προγραμματική σύγκληση, βεβαίως και θα συνεργαστούμε. Και αυτό επιδιώκουμε. Θέλετε να σας πω και κάτι. Η δικαιοσύνη δικαίωσε τις καθαρίστερες, τις απολυμμένες καθαρίστερες. Ακόμα μέχρι και σήμερα όμως δεν έχουν επαναπροσληφθεί. Αν αυτό ήταν πολιτικές που εφαρμοστήκαν από το Πασόκ και δεν υλοποιούνται αποφάσεις της δικαιοσύνης, τότε με συγχωρείτε, δεν πρέπει να σας επιλέξουν. Έχω την άποψη, χωρίς να είμαι και σίγουρος έτσι και θέμα. Γιατί διαμαρτυρώνουν για τα δίκαια τους. Έχω την εντύπωση ότι σε επίπεδο ολομίλειας δεν το έχουν κερδίσει, αλλά δεν δεσμεύουμε σε αυτό που σας λέω. Είστε και νομικός και σας το λέω. Ότι έπρεπε να επαναπροσπιστούν και δεν έγινε. Ότι είχαν κερδίσει την αναστολή, αλλά δεν κέρδισαν μπάση περιπτώσει την προσφυγή τους, την κύρια προσφυγή, μπάση περιπτώσει. Αυτό όμως σαν πρόβλημα είναι κοινωνικό, είναι μια διάσταση. Αλλά βεβαίως, μα κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά τα οποία συμβαίνει. Ποιος σας είπε το Πασόκ ήθελε να διώξει καθαρίστριες ή να αφήσει τους δημοτικούς αστυνόμους. Και μπάση περιπτώσει να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλε, τις καθαρίστριες και τους σχολικούς φύλακες και τους δημοτικούς αστυνόμους, ποιανού έργα είναι. Ποιος θέσπισε αυτές τις δομές.
Εν πάση περιπτώσει, να το δούμε και αυτό. Το Πασόκ δεν είναι που έκανε αυτό. Δολοφόνησε το Πασόκ. Το έκανε κάποια δεξιά κυβέρνηση αυτό. Το Πασόκ τις κλείνει, τις δολοφονεί ουσιαστικά. Τις τελειώνει αυτές τις δομές. Τις θεωρεί αποτυχημένες. Για να τις κλείσω, σημαίνει ότι τις θεωρώ αποτυχημένες. Δεν μπορεί στο βωμό όλων το να αντιμετωπίσω το πρόβλημά μου, ας πούμε, το οικονομικό πρόβλημα και να απολύει ο κόσμο. Καταρχήν αυτή την εποχή, δηλαδή από το 2012, δεν κυβέρνησε μόνο το Πασόκ. Κυβέρνησε και η Δημάρη, η οποία όταν είδε τα δύσκολα έκανε πίσω. Η Δημάρη πλήρωσε το τίμημα τη συμμετοχή στη συγκυβέρνηση με τον χειρότερο τρόπο, το ότι είναι μη μετρήσιμη, μη αναγνωρίσιμη στα κάλλο. Ίσως γιατί ο κόσμος εκτίμησε και το γεγονός ότι έκανε πίσω. Ότι δεν ήταν σταθερή. Δεν είναι έτσι. Απλά ότι ο δεν ήταν σταθερή. Ήταν πολύ πιο απαιτητικό παράδειγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κυβέρνησε μόνο το Πασόκ, έτσι. Αν ήταν μόνο το Πασόκ να κάνει μια πολιτική, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με άλλου όρου. Δεν ήταν μόνο το Πασόκ και σα λέω και πάλι. Ότι το Πασόκ και η Δημοκρατική Παράταξη έχουν αντιπαλέψουν σε μια Ευρώπη η οποία είναι συντηρητική κατά βάση Ευρώπη. Οι δυνάμεις οι οποίες είναι επικρατούσε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι συντηρητικές δυνάμεις. Δεν είναι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, ώστε να είναι πιο εύκολη η διαπραγμάτευση γιατί θα έχουν σαν επίκεντρο τον άνθρωπο. Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο κλήθηκε να παλέψει το Πασόκ. Αυτό που μπορούσε να κάνει ήταν το καλύτερο δυνατό το οποίο έκανε και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οδήγησε τη χώρα στα ασφαλή νερά της εξόδου από το μνημόνιο και της αρχής μιας καινούργιας ημέρας η οποία από το Μάρτιο θα έρθει και θα είναι ορατή και τα αποτελέσματά της θα είναι ορατά και στη ζωή την καθημερινή των Ελλήνων. Πόσο μεγάλη πληγή άνοιξε η μη κάθοδος του Πασόκ στις ευρωεκλογές με το όνομα Πασόκ αλλά με το όνομα Αλιά? Κοιτάξτε, νομίζω δεν. Ήταν η πρώτη δεν φορά ήταν μια πληγή αυτή στην ιστορία του πολιτικού κινήματος που ακούει στον Πασόκ. Ήταν Πασόκ Ελιά. Εν πάση περιπτώσει ήταν Πασόκ Ελιά. Αλλά εκείνο το οποίο θέλησε να κάνει το Πασόκ και το οποίο δεν νομίζω ότι είναι εν πάση περιπτώσει κάτι κατακριτέο είναι να ανοίξει, είναι να ανοίξει σε όλη τη Δημοκρατική Παράταξη τις πόρτες ώστε να μπολιαστεί το Πασόκ από την κοινωνική δυναμική. Πάντοτε αυτό άλλωστε έκανε το Πασόκ. Από το 1974 και μετά όλα τα ρεύματα τα έχει ενστερνιστεί, τα έχει εγκολουπιστεί. Θέλησε λοιπόν το Πασόκ με τη Δημοκρατική Παράταξη να δώσει την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι του κεντροαριστερού χώρου, να εκφραστούν μέσα από αυτό. Είναι ο κύριος κορμός της κεντροαριστεράς αυτή τη στιγμή το Πασόκ και έτσι θα παραμείνει με τα σύμβολά του, με τα εμβλήματά του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όμως η κεντροαριστερά ως κεντροαριστερά και ως ευρύτερη Δημοκρατική Παράταξη είναι αυτό το ιστορικό κομμάτι του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο ήταν παρόν σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις. Σε όλες τις μεγάλες μάχες του ελληνισμού και όποτε δεν ήταν, είχαμε εθνικές τραγωδίες. Ναι. Κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και έντονη κουβέντα, βέβαια, μαζί σας οι κουβέντες έντονες μόνο μπορεί να είναι, για να είναι και κουβέντες οι οποίες αφήνουν και κάτι και δίνουν κάτι στους πολίτες. Πείτε μου, τι περιμένετε από την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής και γιατί οι πολίτες πρέπει να στηρίξουν εσάς, έτσι, σαν επίλογο αυτή. Εγώ περιμένω ότι το Πασόκ θα είναι η τρίτη δύναμη. Δεν θα δούμε τους χρυσαυγίτες με τις χειροπέδες να παίρνουν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Θα είναι κάτι τραγελαφικό, εν πάση περιπτώσει, κάτι καταστροφικό για τη χώρα. Αν το δούμε και αυτό, θα είναι μια ντροπή για την δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, και του πολιτισμού, ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο. Το Πασόκ λοιπόν θα είναι τρίτη δύναμη. Ο κόσμος όταν πάει στην κάλπη θα σκεφτεί και τα επιτεύγματα του Πασόκ και ό,τι απέκτησε, εν πάση περιπτώσει, από το Πασόκ και τι μπορεί να χάσει αν το Πασόκ δεν είναι τρίτη δύναμη. Και πώς, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να φτάσουμε πολύ εύκολα σε αδιέξοδο, αν το Πασόκ δεν είναι τρίτη δύναμη. Στα πλαίσια αυτά, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει τη δύναμη που πρέπει στο Πασόκ, ώστε να είναι ο ρυθμιστής των αποφάσεων της επόμενης μέρας. Και προσωπικά πιστεύω και για μένα ότι θα μου δώσει εκείνη τη δύναμη ως νέο άνθρωπο, να μπορέσω να συμβάλλω με όλες τις δυνάμεις μου σε ό,τι μπορέσω να προσφέρω για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας, του χώρου του Πασόκ της Δημοκρατικής Παράταξης. Και εν πάση περιπτώσει προς όφελος των συμπολιτών μου όπου και δραστηριοποιούμε. Και του τόπου πάνω απ' όλα. Και του τόπου, βεβαίως. Κύριε Παπακοσταντίνου, σας ευχαριστώ θερμά που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Έχουμε καλή επιτυχία και κουράγιο στο δύσκολο αγώνα που έχετε αναλάβει να δώσετε. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο οι εκλογές, έχει και συνέχεια μετά. Εσείς είστε μαχόμενος πολίτης, μαχόμενο πολιτικό πρόσωπο και θα έχετε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι σίγουρο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό. Να περάσουμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να συνεχίσουμε το τηλεοπτικό μας διάλογο, περνώντας στο δεύτερο μέρος, όπου θα φιλοξενήσουμε τον υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα Το Ποτάμι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Αντώνη Σιαβανόπουλο. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.